Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο προπόνηση εδώ στην Αθήνα. Αυτή τη φορά, όπως καλά καταλάβατε, είμαι στην πλατεία Συντάγματος. Όπου από ακριβώς εδώ σκεφτόμουν να ξεκινάει το μεγάλο βίντεο με τα καλά κόλπα. Με κάποιο κόλπο. Αλλά αυτό για τότε. Για την ώρα πάμε κάτω να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Ήθελα να πάω σε μερικές ακόμα ερωτήσεις. Εσύ με ρωτάτε για το ποια φόβη κρύψη χρησιμοποιώ. Μπορείς να βρεις και αυτά και όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά πρόσωπα στο ποδήλατο στο αντίστοιχο βίντεο, Inspired Sky Bike Check. Μιλάω αναλυτικά και για όλα όσα χρησιμοποιώ, αλλά υπάρχουν και τα links στην περιγραφή εκείνου του βίντεο. Πες το τους κάρεις. Εσύ με ρωτάτε για τα παπούτσια, για τα 5-10 σλεύς, όπως λέγονται. Για το ποδήλατο με έχουν βολέψει σίγουρα. Τώρα για περπάτημα έτσι και έτσι. Αλλά για το ποδήλατο είναι μια χαρά. Ενώ και αυτά τα παπούτσια και όλα τα προηγούμενα ζευγάρια που χρησιμοποιούσα για την προπόνηση μου με το ποδήλατο ήταν και είναι από τη 5-10. Επίσης, σχετικά με τα γάντια μου, είναι από τη Fox, αλλά όπως είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, δεν έχουν προστατευτικά για τους κάλους και είχα ένα θεματάκι. Και σε ένα πιο πρόσφατο βίντεο είπα ότι ήθελα να κάνω μια πατέντα με ένα κομμάτι προστατευτικού που είχαν κάποια παλιά γάντια που είχα, που το έκοψα από εκείνα τα γάντια και ήθελα να το προσθέσω σε αυτά. Και έτοιμο. Μια χαρά. Το έραψα. Και νομίζω ότι δημιούργησα τα τέλεια γάντια. Και αυτά τα γάντια, όπως είναι τώρα, σε συνδυασμό με τα καινούργια foam grips, είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Επόμενη ερώτηση είναι σχετικά με τα Petal, New Groove Horizon ή DMR Volt, όπως με ρωτάς εδώ. Και νομίζω ότι η απάντησή σου είναι και στο προηγούμενο βίντεο με την πεταλιέρα του STP. New Groove Horizon Petal. Επέλεξα για το STP τα New Groove Horizon. Οπότε και τώρα θα συνοψίσω πάλι αυτά σε σχέση με τα DMR. Πρώτον, γιατί τα χρησιμοποίησα και για το STP, επειδή ήταν τα πιο καλά από όλα όσα ήταν σε βατάμι εκείνο, καθώς και από την New Groove Petal είναι και αυτά που χρησιμοποιώ τώρα σε αυτό το ποδήλατο, τα οποία τα έχω εδώ και 5 χρόνια περίπου και ούτε καν τρίζουν μετά από τόσα κουβανήματα. Οπότε, καθώς και τα DMR, όχι τα Volt αλλά κάποια άλλα Petal, τα είχε πριν το Onza, το 20R Trial Box στην Πάντρα. Και αυτή τη στιγμή είναι απλά για πέταμα, μετά από ένα χρόνο χρήσης. Οπότε, δεν θα τα ξαναπροτιμούσα σε κάποιο μελλοντικό build. Δεν τα συνιστώ. Ανάμεσα στα δύο, New Groove Horizon. Και σήμερα ρωτάς από πού αγοράσατε τα κάκια μου, αν τα αγοράσατε από Serie Action. Όχι, υπάρχουν και στο Serie Action και στο Target Bikes, αλλά αυτή τη φορά τα πήρα από το ένα και μοναδικό μαγαζί που φέρνει Hope προϊόντα στην Αθήνα, Frederick Bikes, αμπελόκηπους. Ποια είναι η γνώμη μου για το Eco Pure Mark 5, το 26R Trial που έχω αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, με ρωτάς εσύ. Και ναι, είναι ένα από τα καλύτερα entry level 26R trial, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα, αλλά είναι entry level. Για πιο μετά, ίσως να μην σε βολέψει, ίσως να θέλεις κάτι πιο ελαφρύ, πιο βολικό, πιο ανθεκτικό. Ναι, μεν είναι πολύ καλό ποδήλατο το Eco Mark 5, το Eco Pure Mark 5, αλλά δεν μπορώ να κοιηθώ κάτι. Μετά από ένα διάστημα, μπορεί να βγάλει κάποια ζημιά. Κατά τα άλλα, είναι από τα κορυφαία entry level trial ποδήλατα 26 ετών. Ναι, στα μετέωρα είχα πάντα ένα πιο μικρό με τη μητέρα μου, επειδή τη άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύει και εκείνη την περίοδο όταν ήμουν 6 έως 10 χρονών περίπου, είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Και μία από τις στάσεις μας ήταν και τα μετέωρα. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή, στο έμεσο μέλλον, θέλω να πάω ξανά στα μετέωρα, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα από την τελευταία φορά που πάει. Οπότε, ναι, κάποια στιγμή θα τα ψηφίσω ξανά. Εσύ, από το Σταυρό Θεσσαλονίκης, θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα που ήμουν στην πλατεία εκείνη και είχατε έρθει μια παρέα παιδιών, τσιρίκια τότε, και ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που κάποιος μου ζητάει αυτόγραφο. Φαντάζομαι τώρα τα αυτόγραφα στις μέρες μας έχουν αντικαταστηθεί από τις selfies. Anyways, και στο προηγούμενο βίντεο που απαντάω στις 40 ερωτήσεις, μια από αυτές ήταν για το πρόσωπό μου, να λέγεται Clipper Trenonoi, link στην περιγραφή. Αλλά αρκετά με τις ερωτήσεις. Στο επόμενο βίντεο οι υπόλοιπες. Ώρα για ζέστα. Call that, try everything, call me right.
manual μέχρι την επόμενη σκαλιά. Πάμε εδώ. Και τον Bindhop και τον Manual βγήκαμε όπως ακριβώς έπρεπε. Πριν φύγουμε από αυτό το μέρος και πάμε παρακάτω όμως, θέλω να κάνω ένα ακόμα κόλπο το οποίο είναι ατοχής. Γιατί την προηγούμενη φορά το είχα δοκιμάσει αρκετές φορές, αλλά δεν μου πέτυχε. Για να δούμε θα μου πετύχει σήμερα. Και το κόλπο αυτό είναι όλα αυτά τα σκαλιά μέχρι πάνω, μέχρι τέρμα πάνω, μόνο στην πίσω ρόδα. Θέλει πολύ ατοχή αυτό, πιστεύετε με. Είναι cardio next level. Πάμε να το δούμε. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Θέλει απίστευτη αντοχή. Και επίσης, ακόμα ένα θέμα που έχω είναι με τον καρπό. Δηλαδή, αυτό το μέσα έξω χτυπάει σωλήνα, καρπιαίο. Συνεχίζοντας. Αυτό εδώ δεν είναι ότι είναι ψηλό, αλλά είναι το δάπεδο εδώ πέρα που το κάνει αρκετά πιο δύσκολο γιατί κολλάει το λάστιχο κάπως κάτω. Και είναι και η πολύ λίγη φορά που έχω. Αλλά ναι, συνεχίζουμε. Αυτό είναι και αυτό λοιπόν. Πάμε για το πόδο ανέβασμα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα fail που έχω. Αλλά πάμε πάλι για το κανονικό, το καλό. Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά ταυτόχρονα. Το έκανα πολλές απόπειρες αυτό και όπως βλέπετε έχει πέσει λίγο ήλιος. Αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Κάποια άλλη στιγμή όμως δεν χάνει το μέρος, εδώ θα είναι. Θα ξανάρθω και το βγάλω. Τώρα όμως επειδή πέφτει λίγο ήλιος συνεχίζουμε γιατί έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ. Το τελευταίο σποτ για αυτό το μέρος, το τελευταίο κόλπο που θα κάνουμε εδώ στην περιοχή συντάγματος είναι αυτό εδώ το κλασικό drop, όπου θυμάμαι μια μέρα το 2016 στο Athens Bike Festival ήταν ένας θαϊαλάς καλεσμένος από την Αγγλία, ο οποίος ήταν για 7 συνεχόμενα χρόνια παγκόσμιος πρωταθλητής και έκανε το drop gap από πάνω στο κάγκελο, δηλαδή το θέαμα ήταν απίστευτο, απίστευτο. Σαν απόσταση και ύψος, ίσως θα το έχω και εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά το μυαλό είναι μεγάλο εμπόδιο. Τέλος πάντων, για την ώρα θα μείνουμε στο drop και θα δούμε συνέχεια τον κάτω, τον drop cup. Εν τω μεταξύ το ύψος δεν είναι τόσο τραγικό. Είναι λίγο πιο ψηλό από μένα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το drop στο Ελλάδα Ισταλέτη που είχα κάνει το τρίμετρο ήταν περίπου ένα μέτρο πιο ψηλό από αυτό. Αλλά για κάποιο λόγο μου φαίνεται πιο εύκολο. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως εδώ να είναι το κάγκελο, το μάρμαρο. Δεν ξέρω. Στο μυαλό είναι όλα.
αλλά αφού το έβγαλα, κομπλέ. Συνεχίζουμε στο επόμενο σποτ.